Εμείς θα πάμε τώρα στην συνάδελφο την Μαρία την Ανδρονίκου. Η Μαρία μας βρίσκεται στη Λάρνακα, γιατί μπορεί στη Λάρνακα να έχουμε αυτά τα επιπλέον μέτρα, όπως είπαμε, για τον κορονοϊό, όπως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν ένα έργο που είναι άξιο προς μίμηση. Μαρία μου, καλή σου ημέρα. Καλημέρα Κατερίνα μου και σας καλημερίζουμε με μια πολύ όμορφη εικόνα όπως βλέπεις και εσύ. Λοιπόν, ο ήλιος μόλις γεννιέται τώρα και εμείς έχουμε δίπλα μας μια κυρία που πραγματικά θα ήθελα να συστήσω στον κόσμο να τη γνωρίσει καλύτερα. Είναι η κυρία Αντρούλα Ζαλούμη, η οποία κάθε μέρα μας λέει ότι βρίσκεται εδώ πριν γεννήθει ο ήλιος. Σωστά κυρία Αντρούλα? Ναι, πριν να γεννηθεί ο ήλιος. Κάθε μέρα εδώ. Τώρα 6 ακριβώς είμαστε εδώ. Ο λόγος που έρχεται εδώ, βέβαια, είναι ο λόγος που είμαστε και εμείς σήμερα εδώ μαζί της, γιατί είναι πραγματικά μια πράξη, μια συνήθεια που έχετε, κυρία Αντρούλα, η οποία μας έχει συγκινήσει ιδιαίτερα. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε κάθε μέρα που έρχεστε εδώ. Όταν έρχομαι εδώ, περπατώ στη θάλασσα. Όταν έχει νάιλον, τα μαζεύω, γιατί διαβάζω ένα βιβλίο και τα ψάρια μου, τα τρώσια μου μπαίνουν στη θάλασσα. Καθημερινά λοιπόν έρχεστε εδώ και καθαρίζετε την παραλία. Ναι, άμα είναι εγώ καλημέρα, όλη την εβδομάδα εκτός Σαββατοκυριακού. Μάλιστα. Σήμερα τι έχετε πιάσει? Πήρα λίγα νάιλο και μια μπουκάλα μόνο. Κυρία Αντρούλα, πώς ξεκίνησε αυτή η συνήθεια, πόσα χρόνια την έχετε, πόσο καιρό έρχεστε εδώ καθημερινά το πρωί? Δεν αρσιμούμαι, αγάπη μου, είμαι μεγάλη, έρχομαι τακτικά. Ο κόσμος που σας βλέπει να μαζεύετε κάτω τα χαρτάκια, τα σκουπίδια, τα απορρίμματα που αφήνουν οι υπόλοιποι, πώς αντιδρούν? Δεν ξέρω. Λέει, παρακολουθούσαν, ήταν μάτζευα από χίλια. Και ύστερα είδαν ότι μαζεύω από τα δανάηλα. Μάλιστα. Είναι κάθε μέρα η ίδια ή υπάρχουν μέρες, ας πούμε, που είναι πιο λερωμένες οι παραλίες? Προάντως Δευτέρα είναι πιο λερωμένες. Δεν είναι κάθε μέρα η ίδια. Τώρα πολλά λεία έχει. Άλλες ημέρες είχε πολλά το καλοκαίρι. Δευτέρα συνήθως, επειδή είναι το Σαββατοκύριακο και έρχεται πολύ σκόνο. Ναι. Και τα μαζεύετε και τα παίρνετε στον κάλαθο. Ναι, μα... Βοηθάτε το Δήμο να σας δώσουμε πλακέτα να πούμε του κύριου Βίρα. Ναι, ό,τι μπορώ. Ό,τι βλέπετε. Είναι ένα πολύ όμορφο παράδειγμα, τόσο για εμάς τους νεότερους για να το ακολουθήσουμε, αλλά και για τους ανθρώπους της ηλικίας σας, γιατί είστε 83 χρονών, σωστά? Ναι, είμαι 83 χρονών. Αλλά γεμάτη ζωή. Δόξα σε Θεός. Ποιον είναι το μυστικό, κυρία Αντρούλα μου? Μπορώ να ξέρω. Ό,τι θέλει ο Θεός είναι του Θεού πράγματα, δεν είναι από το χέρι μας. Το γεγονός ότι έρχεστε κάθε μέρα στη θάλασσα δεν σας δίνει ζωή, πιστεύετε? Η θάλασσα, ναι. Η θάλασσα μη διά ζωή. Φέρνει με οι φίλοι μου, εγώ δεν ξέρω αυτοκίνητο. Βάλω τα πόδια μου τώρα, δεν παίρνω θάλασσα, ποτέ δεν παίρνω, τώρα δεν παίρνω. Το μαγιό μου είναι το φορό τώρα, για να μην θέλω να μπω μέσα. Επομένως έρχεται η φίλη σας, μπαίνει μέσα, κάνει τις βουτιές της και εσείς κάνετε τη βόλτα σας και μαζεύετε τα σκουπίδια. Ναι, έτσι κάνω. Πάντως από ό,τι είδα από το πρωί που είμαστε εδώ, σας ξέρουν όλοι, ξέρετε τους πάντες εδώ. Κάποιος κύριος σας φώναζε Μουχτάρενα. με βλέπουν κάθε μέρα. Τώρα προβάντως με το μπαστούνι πρώτα δεν φαίνουν πολλά. Τώρα με το μπαστούνάκι. Μάλιστα. Ποιο είναι το μήνυμα σας έτσι στον κόσμο που μας βλέπει? Να καθαριότητα. Η θάλασσα προβάντως πρέπει να είναι καθαρή. Γιατί εγκρίβουν τα ψαριά που να φάνε τα νάιλο. Πρέπει να μαζεύουν, μην πετάσουν με σκουπίδια στη θάλασσα. Πρέπει να υπάρχει καθαριότητα. Έτσι είναι. Και εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε για να το διατηρήσετε αυτό. Λοιπόν, Κατερίνα, αν είχαμε όλοι νομίζω τη μισή συνείδηση που έχει η κυρία Αντρούλα, νομίζω καμιά παραλία δεν θα χρειαζόταν να περνάμε για να την καθαρίζουμε πραγματικά. Είναι, ναι, και να της πούμε και χίλια μπράβο και χίλια ευχαριστούμε, γιατί χάρη στην κυρία Αντρούλα έχουμε τις παραλίες μας καθαρές, γιατί αυτό που έπρεπε να κάνουμε όλοι μας, βλέπουμε μια γιαγιά 83 χρονών που το έχει βάλει στόχο και σκοπό και το πράττει καθημερινά. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία εικόνα και βλέπω και πάρα πολλούς αλλουόμενους, Μαρία μου. Έχει κάνει και πολλούς φίλους από αυτούς που καθημερινά πάνε για να κάνουν την πρώτη βουτιά πριν να χαράξει η μέρα.
Ακριβώς, Κατερίνα, λοιπόν, να σου πω λίγο τι γίνεται εδώ. Οι άνθρωποι που έρχονται καθημερινά στις παραλίες εδώ στη Λάρνακα είναι πάρα πολλοί και να σου πω ότι είναι σαν μια μικρή γιορτή κάθε πρωί εδώ στην παραλία. Είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Αν δεις, δεν έχουμε κάποιον τώρα κοντά μας, αλλά συνήθως περνάει ο ένας δίπλα από τον άλλον, χαιρετιούνται, καλημερίζονται, γνωρίζονται μεταξύ τους. Είναι ο κόσμος τόσο πολύ όσο και τα απογεύματα κάποιες φορές. Ειδικά τώρα μπορώ να πω ότι τα πρωινά είναι πολύ περισσότεροι. Θα ήθελα με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας να σας δείξουμε λίγο εδώ στα δεξιά πανίκο μου, να δείτε πόσο κόσμο υπάρχουν μέσα. Δείτε κεφάλια, δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν νομίζω δηλαδή τα απογεύματα, ειδικά Σεπτέμβριο τώρα, που οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους, να υπάρχει τόσος κόσμος. Οι περισσότεροι έρχονται πριν τη δουλειά, κάνουν την βουτιά τους, το περπάτημά τους και επιστρέφουν να κάνουν τον μπανάκι τους, να πάνε στη δουλειά τους.